Πάμε τώρα στο θέμα που προέκυψε με τις συντάξεις των παλινοστούντων, τις συντάξεις που δικαιούνται από τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης, μια υπόσχεση της πολιτείας που τηρούνταν μέχρι πρότινος, αλλά βεβαίως κόλλησε στο πρόβλημα το οποίο προσπαθεί να λύσει αυτόν τον καιρό το ελληνικό κράτος με τις εξετάσεις όλων των επιδομάτων και των συντάξεων που δίνονται σε όλη την χώρα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε τέλος καλό, όλα καλά. Πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την υπόθεση των 300 οικογενειών παλινοστούντων ομογενών, ασφαλισμένων του ΟΓΑ στην Αλεξανδρούπολη, που κινδύνεψαν να μείνουν χωρίς τη σύνταξή τους, καθώς οι ανταποκριτές του ασφαλιστικού φορέα στην περιοχή, λόγω του όγκου των αιτήσεων για την καταγραφή τους, δεν πρόλαβαν να τις υποβάλουν όλες. Με ανακοίνωσή του, λοιπόν, ο ανταποκριτής του ΟΓΑ στην περιοχή, οι ανταποκριτές μάλλον, αναφέρουν πως το ζήτημα έχει διευθετηθεί μετά και την παρέμβαση του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης, κ. Λαμπάκη, και οι αιτήσεις βρίσκονται ήδη στα κεντρικά γραφεία του ασφαλιστικού φορέα. Επιτέλους, η σύνταξη του Οκτωβρίου, όπως δήλωσε ο Γιώργος Σαριανίδης, ο ανταποκριτής του ΟΓΑ στην Αλεξανδρούπολη, θα τους καταβληθεί κανονικά, ενώ τα χρήματα του Σεπτεμβρίου θα τους δοθούν αναδρομικά. Πανικός είχε προκληθεί πριν από λίγες ημέρες όταν 300 από τους 600 συνολικά παλινοστούντες συνταξιούχους του ΟΓΑ που ζουν στην Αλεξανδρούπολη έλαβαν σημειώματα από τον ασφαλιστικό τους φορέα πως δεν θα τους χορηγηθεί η σύνταξή τους. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, οι ανταποκριτές του ΟΓΑ στην περιοχή, λόγω των πολλών αιτήσεων που δέχθηκαν όταν ξεκίνησε η καταγραφή των συνταξιούχων, δεν πρόλαβαν να τις καταθέσουν όλες. Ωστόσο, με ανακοίνωσή τους, οι ανταποκριτές του ΟΓΑ στην περιοχή ενημερώνουν πως όσοι δεν είχαν καταγραφεί θα λάβουν τη σύνταξή τους κανονικά τον Οκτώβρη και θα λάβουν αναδρομικά τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου, καθώς ήδη τα έγγραφά τους έχουν μεταφερθεί στα κεντρικά γραφεία του ασφαλιστικού τους φορέα. Στις 22 του μηνός με καταστάσεις πήγαμε στην Κομωτινή και με όλα τα δικαιολογητικά τους στο υποκατάστημα της Κομωτινής. Ύστερα από παρέμβαση φυσικά του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, του κ. Λαμπάκη, που μίλησε με τον υποδιοικητή, τον κ. Δόριζα, κάτω στο ΟΓΑ στα κεντρικά, και με την προσταμένη την Αϊλαμάκη που είναι προσταμένη στο τμήμα συντάξεων, και μας είπαν να μαζέψουμε σε καταστάσεις όλα τα δικαιολογητικά που δεν έχουν απογραφεί και να τα μεταφέρουμε μαζί με τα δικαιολογητικά και τις καταστάσεις στην υποκατάστημα Κομωτινής. Ταυτόχρονα αρκετοί ήταν οι παλινοστούντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ που δεν κατέθεσαν τα εγγραφά τους έγκαιρα, και για αυτούς η διαδικασία που θα τηρηθεί θα είναι η ίδια, για να μην χάσουν τη σύνταξή τους. Άλλοι άνθρωποι, ομογενείς, υπερήλικες συνταξιούχοι, οι οποίοι αυτοί ήρθαν μετά τις 31 του μηνός, με καταστάσεις από ότι ήρθαμε σε επικοινωνία με το υποκατάστημα Κομωτινής, θα πάρω τα ονόματα και αυτών να τα πω αύριο στην Κομωτινή, το οποίο θα αύριο το πρωί θα πάω τις καταστάσεις και αυτών των ανθρώπων, και θα δούμε εκεί, θα μιλήσουμε λίγο με την υπεύθυνη, να δούμε ακριβώς τι γίνεται και να δούμε πού βρίσκεται όλη αυτή η υπόθεση συγκεκριμένα με την απογραφή των ομογενών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Παλινοστούντων Εύρου, Αρθούρος Καραγιοζίδης, δήλωσε πως η εξέλιξη της υπόθεσης είναι θετική. Ωστόσο, όπως είπε, η διαδικασία θα πρέπει να κυλήσει από εδώ και πέρα γρήγορα, καθώς τίθεται θέμα επιβίωσης αυτών των ανθρώπων, καθώς έμειναν χωρίς σύνταξη και χωρίς να πράξουν κάτι μεμπτό οι ίδιοι. Είναι μια απόφαση λογική, την αναμέναμε. Δυστυχώς, βέβαια, στην χώρα μας πάρα πολύ συχνά τα αυτονόητα γίνονται ζητούμενα, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Το μόνο που μένει, και θέλω να το τονίσω αυτό, και είναι, και αν θέλετε, το εύχομαι μάλλον, όποιες εξελίξεις, όποιες αποφάσεις και σχετικές εξελίξεις να δρομολογηθούν κατά το δυνατόν γρήγορα, γιατί το θέμα είναι πολύ καυτό, αφορά εκατοντάδες ανθρώπους. Και είναι ένα θέμα το οποίο οι συντάξεις αυτές και τα επιδόματα, όπως θέλετε, έχουν ζωτική σημασία για τον κόσμο αυτό. Είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, το επίδομα αυτό η μοναδική πηγή επιβίωσης αυτών των ανθρώπων. Άρα πρέπει να εξελιχθεί γρήγορα, πολύ δε περισσότερο όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν φταίξανε σε τίποτα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή και την εμπιστοσύνη σας. Καλό βράδυ σε όλους.